Λοιπόν, παίρνουμε το εργαλείο το οποίο είναι λίγο πάρα πολύ βρώμικο. Δείτε πως είναι. Κάνουν όμως καρδούλες πάνω, δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Βλέπετε την καρδούλα. Και πάμε. Και πάμε να το πλύνουμε. Πάμε να το κάνουμε σπα. Σπα. Ακόμα και βρώμικο γυαλίζει, ρε φίλε. Καφεδάκι και πάμε να πλύνουμε. Μόνο Honda, μόνο Honda εδώ, τα παιδιά από το κανάλι. Μόνο Honda. Είναι, ναι. Να κάτσε να κλείσω εδώ. Μην τι κοντιά αρχίσει και βάζει μαλάκα αυτό πολύ τα πόδια από εκεί. Όχι ρε. Ό,τι έχω βάλει έβαλα. Αυτά μόνο. Με την τζαμπάν και τελείωσε. Και αυτά που μου τα έχουν δέσει, μου τα έχουν βάλει κάτω το βερνίκι. Κάτω το βερνίκι μπορούσε. Δεν έχει πιτάνει μόνο πίσω. Ναι, μπορείς να το κάνω. Πίσω είναι που θέλω να πατάει. Το καπό είναι κανονικό. Το καπό είναι αντίγραφο Sabon, το έκανα εγώ. Είχα Sabon Carbon. Όχι, πολυεστέρα. Κανονικά βαμμένο, ναι. Το κάναμε έξτρα δυνατό και είναι πολύ βαρύ. Ναι, εδώ ράγισε από... Ξέρεις, το σηκώνουν και το σηκώνουν, φίλε, γκράου εδώ, λέω, ρε παιδιά. Όχι. Χρώμα. Μέταλλο. Μαύρο χρώμα. Ναι, ναι. Για να ξέρω να σου κλείσουμε για πάνω. Ναι, ναι. Εδώ θα... Μπαταρία, ναι. Αυτά θα το πλύνουμε κανονικά και κάποια στιγμή θα τα βγάλω. Είναι μαύρα έτσι κι αλλιώς τα μαμά. Αλλά έχω βάλει από πάνω αυτοκόλλητο για προστασία. Έχει βοήθεια. Αλλά μετά από καιρό, μετά γυαλιστερό, έγινε σταμπό από το πλύσιμο. Θα το ξαναβγάλω και θα βάλω. Αλλά εντάξει, ωραίο είναι, μαύρο, μαύρο. Μα μ' αρέσει. Τώρα είναι και βρώμικα μου, γιατί θα δεις διαφορά. Όσοι με λέτε στα βίντεο, βγάλω το αυτοκόλλητο. Παιδιά, αυτοκόλλητο και από κάτω μαύρο είναι το φανάρι. Δεν είναι διάφανο. Οπότε δεν έχει διαφορά. Το αυτοκόλλητο βάλω για προστασία. Παιδιά, για μέσα έχω φέρει αυτά. Τα θυμάστε για τα πλαστικά. Να δοκιμάσω μήπως να κάνω αυτά εδώ για να γίνουν μαύρα μαύρα. Θα δοκιμάσω κάποια κομμάτια. Θα δοκιμάσω από εδώ κάτω για αρχή. Αφού τα πλύνουμε πρώτα. Να δούμε αν θα βελτιώσει. Αν θα τα κάνει σαν καινούρια. Αν και είναι ok μέσα από ό,τι βλέπετε. Δεν είναι άσχημο. Και είναι και βρώμικο τώρα, άμα γυαλιστεί θα γίνει. Λοιπόν, η μπίχλα ίδια. Η μπίχλα προσωποποιημένη. Και θα τον κάνουμε όμορφο. Τον και μόνο. Το σήκωσα εγώ γιατί βρίσκαν τα λάστιχα ρε. Ναι, δεν είναι τα κανονικά έτσι. Αλλά ξεστή, τώρα έτσι πως το έχω κάνει που είναι προς τα μπροστά, βοηθάει στα πατήματα. Γιατί όταν ξεκινάς το πάτημα, γίνεται μετατόπιση φορτίου πίσω και... Όλα δεν... καλά. Ναι, αλλά και όλα. Είναι μακρύ. Ναι, είναι μακρύ σασί. Βασικά δεν είναι μακρύ σασί ακριβώς. Το design του στο μακρύ είναι πιο πολύ. Άμα το δεις δίπλα σε FC, το FC φαίνεται πολύ μικρό. Και αν το δεις δίπλα είναι στο ίδιο μέγεθος. Ουσιαστικά. Εντάξει, βγαίνει λίγο προφυλακτήρα σιωπή πίσω. Δείτε ποιος ήρθε. Ήρθαν οι ενισχύσεις. Κλείσε την πόρτα ή άσε ξέρω. Λοιπόν, ο David θα κάνει τα μαγικά. Σήκωσε και κράτα. Από πού, μέση. Ναι, πιάνεις από εκεί. Κράτησε από εδώ. Λοιπόν, αυτές είναι οι σωληνώσεις που μου πετάει συνέχεια. Mm-hmm. Τώρα βέβαια με τους βιομηχανικούς, οκ, okay, κρατάει. Αλλά τι θέλω. Ας πούμε αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε από εδώ μέχρι εδώ. Τουλάχιστον να έχω ένα σωλήνα εδώ, ένα κολάρο εδώ. Κατάλαβα, και αν γίνεται ένα εκεί. Ναι, ας μην είναι εκεί πάνω, ξέρω, θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Δηλαδή να γίνεται detached, αλλά με ένα κολάρο, καταλαβες. Mm-hmm. Αυτά τώρα από κάτω τα πειράζω γιατί έχουν δύο κολάρα. Βγαίνει από τον τερκούλερ, πάει κολάρο σωλήνα, κολάρο σωλήνα, κολάρο σωλήνα, κολάρο. Δηλαδή εντάξει το. Αλλά τα κάτω τώρα δεν πειράζει, είναι σφιχτά, δεν έχουν βγει ποτέ. Έχουν και την κόντρα του, α πούμε. Άστο τώρα, εκεί δεν μπορούμε να πάμε, πρέπει να βγει προφυλακτήρα άλλη φορά. Αλλά τουλάχιστον εδώ πάνω.
Από εδώ μπορεί να βγει για να το βγάλουμε αυτό να κάνουμε. Εδώ τουλάχιστον, αυτή την κούρμπα κάπως, να, να την κάνουμε με σίδερο, ώστε να μην έχω το μυαλό μου και εδώ. Τώρα αυτό, με τα βιομηχανικά και με το τέτοιο, έπιασε. Εκείνο τώρα έχω θέμα, συνέχεια με το πετάει, αλλά θα δούμε. Κατάλαβα, ναι. Έχεις κούρμπα έξυψη στα σωλήνες, εκεί που τελειώνει. Έχει σαν ένα concave που κάνουν για να πιάνει το. Μπορείς να πετάει. Όχι, δεν έχω, αλλά. Αυτά κάνει κατά νύχτα λίγο. Ναι, παρόλα αυτά, αυτό θα ήθελα να το κάνω. Ναι, να βγαίνει, ναι. Αυτό να είναι ένα, τουλάχιστον αυτό. Εκεί ας το έχω. Τώρα εδώ δεν ξέρω πώς το κάνω. Εδώ θες να πάει και προς τα κάτω. Όχι, πάει κάτω. Δηλαδή από εδώ να. Από εδώ να συνεχίσουμε δηλαδή. Ναι, τα κάτω δεν τα πειράζουμε. Άστε. Κατάλαβε. Δηλαδή όσο εδώ και όσο εδώ ουσιαστικά. Ναι, από εδώ και. Αυτό δηλαδή να μπορώ να το βγάλω από εδώ και να είναι μέχρι εδώ. Κατάλαβε κομμάτι. Κλακ. Ένα, αυτό να αντικαταστήσω εδώ κάπως. Εδώ ουσιαστικά θες ένα S και εδώ όπως βολέψει. Ναι. Ναι, νομίζω μπορεί να γίνει. Θα γίνει δηλαδή. Εδώ τώρα να δούμε, δηλαδή δεν ξέρω. Αυτό το μαξί, αυτό είναι που ήθελα να κάνω την προσκίδα. Mm-hmm. Αν δεν μπορώ να την κάνω, την παραγγείλω. Μεταλλική. Όχι, αυτό είναι πλαστικό. Αυτή είναι η προσκίδα που σου έδινα προχθές. Ναι, αυτό είναι πλαστικό, ρε φίλε. Και το πατάω με τους φρικτήρες και. Καταλάβα. Θέλω να ξανακάνεις τη δήλωση. Ότι άμα αυτό είναι να το κάνουμε αμάξι, όπως πρέπει. Όχι, άμα είναι να το κάνουμε, να κάνουμε καθαρισμό, να κάνουμε συντήρηση στα δέρματα. Πόσο θέλει? 5-6 ώρες. Ναι, και η μπλούζα σου πηγαίνει ακριβώς. 5 ώρες για να γυαλίσω τα μάξι. Και μετά ξεκινήσαμε τα ναρκωτικά. Άμα σου πλύνω τα πατάκια, θέλει 3-4 ώρες να στρώσω. Αυτό το πρόβλημα. Μαύρο ντουμί. Όσο και να βάλεις με τη σκούπα, αυτό δεν φύγει ποτέ. Εκτός από τη σκούπα και τα μηχανήματα που τα περνάνε αυτοί και καλά ένα λεπτό, τίποτα δεν βγάζουν. Όπου μαύρο ντουμί. Απλά αυτό τώρα το φυσίξω. Δείτε μπίχλα. Μαύρο ζουμί, να δες εδώ. Θα την κάνουμε κούκλα. Ο μάστορας εδώ λέει ξεκινάμε τα πατάκια πρώτα για να στεγνώνουν μετά. Όσο εμείς κάνουμε τα επόμενα. Θα φέρουμε την πέμπα του Ντέιβιντ μπροστά, θα τα απλώσουν πάνω στον ήλιο και στην πέμπα του. Θα τα δέσουμε τότε με μανταλάκι στην αρτομή του Ντέιβιντ και θα το βάλουμε κάνει κύκλους εδώ πάνω κάτω πάνω κάτω. Να στεγνώσουν με αέρα. Με αέρα. Ντέιβιντ, πώς βλέπεις τον Γκράσερ? Μου κάνει εντύπωση, δεν το περίμενα εδώ. Εξεπλάγει, ναι. Από το τίποτα, ναι. Φίλε, εκείνος είναι ο παλιός, εγώ δεν είχα δει τα παλιά του πάει επεισόδια. Είχα δει ένα πριν από χρόνια, μάλλον με αυτό ήτανε που έβαζε μέσα. Ναι, και μετά έκανε την πρέσα. Α, και με εκείνο ξεκίνησε νομίζω. Ξεκίνησε με εκείνο που την πήρε έτοιμη, να αγόρασε δηλαδή. Μετά έφτιαξε εκείνη. Και μετά. Αυτά είναι πιο φίρμες από εμάς, φίλε. Τα έχουν δει περισσότερος κόσμος. Έτσι. Πορσάκι. Κάντε να δούμε τι θα γίνει. Εντυχαίνει. Ξεκινήσαμε με τη σκούπα. Θα κάνουμε και αυτά εδώ που βλέπετε, που έχουμε λίγο σκόνη. Όχι φίλε, θα σε εκθέσω. Θα κάνω το πρώτο βίντεο Expose. Για το ελληνικό. Έκανε κανάλι καινούριο για πλησίματα και detailing, το λένε αυτό. Μίλα ελληνικά, μίλα ελληνικά. Μιλάς στα επεισόδια σου αγγλικά, όχι. Τα περισσότερα. Όχι, ελληνικά θα το πει. Ναι, στα άλλα που είχε στο Κράσερ μιλούσε. Εγώ το περισσότερο που είδα δεν είχε κάνει. Ναι, απλά είχε αγγλικούς τίτλους και τέτοια και με λένε. Α, ναι. Ελληνικά, ελληνικά. Παλιά, ναι. Παλιά, ναι. Αυτό... Το κανάλι θα λέγεται The Crusher Detailing Garden. Θα το βάλω link. Είναι για πλησίματα, για κατασκευές που κάνουν, για τέτοια. Τώρα έχουμε κάνει προετοιμασία για να το πλύνουμε. Βγάλαμε τα πατάκια, τα πλύναμε. Βάλαμε μέσα σκούπα για να μπορούμε να αρχίσουμε. Πλύναμε τη βέσπα για να βάλουμε πάνω το πατάκι να στεγνώσουν. Κάναμε εδώ σκούπα για να αρχίσουμε να καθαρίζουμε. Να κάνουμε και τα δέρματα για αυτά. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε να πλένουμε απ' έξω. Εντάξει, είναι λίγο χάλια. Πολύ. Ελπίζω να μην έχει βιομηχανικά κατάλοιπα γιατί δεν θα μπλέξουμε. Αυτό θέλω να το δω. Είναι αυτό που πετσακάζεις κάτι και μετά βγάζει μαυρίλα, περιμένεις και το κάνει, γίνεται μαύρο ενώ φαίνεται καθαρό. Τα μικρό σωματίδια που. Iron, remover. Iron, ναι. Θα έχει σίγουρα, ποτέ δεν έχει γίνει επεξεργασία πάνω. Τυλό.
Το θέμα είναι ότι έχω ένα φίλο. Το πλένω με τα μάξι, δεν καθαρίζει. Λέω θα είναι πολύ βρώμικο. Το πλένω με αφρό μία, τίποτα. Τι είναι δεν καθαρίζει, δηλαδή, εμένα με το πλήθο θα καθαρίσει, αγκαλίσει. Τι. Κάθονται πάνω μαύρε γραμμέ βρώμα, επειδή αυτό μένει εδώ κοντά στο Τιτάν. Τόσο πολύ. Ναι. Θα το δούμε, παιδιά. Είμαι σίγουρο ότι είναι τίγκα στα βιομηχανικά κτλ. Και μετά βάζει. Ένα φάρμακο είναι που τα αφήνει και, και πυλό, πυλό τα, τα, τα μαζεύει. Θα το δούμε αυτό σήμερα, έτσι, περιέργεια. Όχι, ένα σημείο για να δούμε πώ γίνεται, από περιέργεια. Έχουμε φτάσει ήδη το 12ωρο. Παιδιά, τα λέμε μεθαύριο. Πόσο το βάλω, ο Μάστορας λέει ότι δεν πλένουμε ποτέ το αμάξι ζεστό. Ζεστό δεν εννοούμε μόνο το μοτέρ, γιατί θα μπουν. Αφού τώρα έχει ανεβάσει εκεί πέρα ναι, ναι. 200-400 βαθμούς. Πύρωση. Το αφήνεις ένα μισάωρο να κρυώσει. Το πλένεις πάντα, πάντα σε σκιά το αμάξι. Βγήκαν τώρα κάτι που είναι με το φορτηγά και έρχεται στο πλένει έξω. Ναι, ναι, εντάξει. Στον ήλιο. Ποτέ. Γι' αυτό που λες, ξέρεις τι είχα διαβάσει, ότι όταν είναι ζεστό το μέταλλο, ειδικά στον ήλιο καλοκαίρι, μαύρο που ψήνεται, με το που πετάσεις το νερό, δεν προλαβαίνει το να καθαρίσει, εξατμίζεται κατευθείαν. Έτσι ακριβώς γίνεται με τις πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες δεν ρίχνουν πάνω στο, στη φωτιά το νερό. Ναι, δίπλα, γιατί... Ρίχνουν κάτω. Άρα είσαι και πυροσβέστης. Έχω ένα φίλο. Από όλους τους φίλους έχει. Έχω ένα φίλο με αυτό, έχω ένα φίλο με το άλλο. Ναι, ο ξάδερφος του Μπατζανάκη του... Και αρχίζει το... το basic, το βασικό. Δεύτερο, πηγαίνεις, ας πούμε, σου λέει ότι κάτι μαγαζιά που έχουν έτοιμα πιεστικά, να το πλύνεις. Και το πιεστικό του είναι 180 μπαρ. Πολύ δυνατό εννοείς. Έχω δει από BMW να φεύγει το σήμα από πάνω. Δεν θα το, και δεν θα το καθαρίσεις άμαξι με την πίεση. Όχι, όχι. Σαν πουάν θα το καθαρίσεις. Άκου κάτι. Πάω μια μέρα, αυτό όλο το μοτέρ μου ήταν βαμμένο σωλήνες, τα πάντα, φρισκοβαμμένοι. Με βαφή. Και πάω σε ένα δυτικά στην Πόντου και με τον βαράω κάνει και σου χέρι στο πιστολό, πολύ δύναμη. Και πλένω το μοτέρ. Εγώ, σπάνιο, αυτό όλο το κάνω. Και φίλε, ξαφνικά, καθώς πλένω τις σωλήνες και το μοτέρ, φεύγανε. Το μοτέρ έγινε ασημένιο. Μπήκε μαύρο και έγινε ασημένιο όλο. Απ' την άλλη ήταν καλό γιατί καθάρισε το ξανάδοξο μετά. Τι ρίχνει τώρα, νερό σκέτο. Τώρα θα ρίξει να κάνει πρώτα το τράπεζι. Ρίχνουμε νερό πρώτα. Μα τώρα νερό σκέτο ρίχνουμε στην αρχή. Για να μουλιάσει. Λεφτά θα πάρω. Σε καλή μεριά. Ευχαριστώ. Δεν θα το με το πιεστικό τέρμα μπαρ να την ξυλώσει γιατί θα πάρει βερνίκι. Ναι. Τώρα θα μουλιάσει αυτό. Στο επόμενο με τον βάριξουμε τον αφρό και τον βγάλουμε. Ναι. Θα φύγει. Okay. Εμείς θέλουμε τα καθαριστικά να καθαρίσουν τα μάξι και το νερό να το ξεπλύνει. Όταν πας έξω να το πλύνει πάει εκεί από κοντά και το ρίχνει 500 μπαρ. Ναι. Και το βαράσω από κάτω να ξυλώσει, αλλά θα σου κάνει μια πολύ πολύ μικρή ζημιά. Στα 10-20 χρόνια αυτό θα φανεί, θα ναι. Την βάψει. Αυτό εδώ μην το κοιτάς έτσι, αυτό ήταν για αλλαγή το καπάκι και μου το κολλήσανε, οπότε είναι πρόχειρο. Απλά ούτε κάθεται καν καλό. Όχι, δεν έχει θέμα, είναι βιδωμένο καλά. Απλά, και τα αυτοκόλλητα που σου δώσανε, θα τα βάλει στο σπίτι, στο στούντιο. Όχι, απ' έξω δεν θα μπει, ναι. Θα μπει σε, κάποιο, σε κάποια ασφαλιοθήκη, σε κάποια εργαλειοθήκη μου. Εργαλειοθήκη μου. Ή αυτό, ναι. Γιατί δεν πάει. Άμα ήταν μαύρος Ιαπωνέζικο θα το βάζω. Ναι, τώρα από εδώ, κανονικά. Ποια, από τα λάστιχα. Ποια. Α, δεν ξέρω. Εδώ πάντως έχει από τα λάστιχα. Βασικό. Ναι. Άμα πας σε πλυντήριο και δεν φοράει γάντια, φεύγεις. Ναι. Ό,τι εγώ τώρα άμα το πιάσω, αυτά είναι βινήλιο. Τα ναι. Σκουπίδια που κολλάνε στο γάντι δεν βγαίνουν στα μάτια. Στο χέρι σου έχει το λίπος, στο λάδι. Στο χέρι σου έχει λίπος. Το ξέρω. Και δαχτυλιές αφήνεις. Μα γιατί. Μόλις έγραψα ένα παιδί στο Instagram, λέει, γιατί σήκωσα λέω το πριν, λέει το μετά το πετάς στην πρέσα του Crusher. Να μην το δούμε, λέει, άμα είναι. Όχι, όχι, δεν θα μπει στην πρέσα. Ακόμα. Πολύ. Δηλαδή με το νερό του ψιλοβγήκε. Ποτέ μιλάς ποτέ. Κάτσε να δούμε μετά. Και τώρα μου χύνει το αμάξι από ό,τι βλέπετε. Για κάνω το άσπρο να δούμε αδερφέ. Θα είναι ωραίο να το κάνω άσπρο. Μήπως αλλάξω χρώμα. Ενεργός αφρός. Ρε φίλε,
σαν φλόκια είναι αυτό. Τα φλόκια του. Δείτε πως στάζουνε. Μου το έξε κανονικά. Στάζουν τα φλόκια. Έτσι πρέπει να είναι, πολύ πυκτό. Για να το λες κάρθαξες μας τώρα. Παιδιά έχεις. Άρα που ξέρεις από ποιότητα σπέρματος. Α, εντάξει. Τις ζαντές. Θέλω τώρα να φύγουν οι πολλές βρωμιές. Για να μην γρατζουνίσει μέσα. Τα πολλά θα φύγουν. Οπότε μετά. Τώρα με το βουρτσάκι κάνουμε μέσα. Τις κούρπες. Τα σημεία δεν θα κάνουν ποτέ. Έτσι. Ναι, όντως. Με τρίχες από άλογο για να μην γρατζουνάει το αμάξι. Έχει κάτι άλογα εδώ πάνω που είμαστε. Ξυρίσαμε δύο γουλί και φτιάξαμε δύο πινέλα. Κάνει τα σημεία που έχουν κούρμπα, που είναι δύσκολο το νερό να χτυπήσει, να κάνει, ας πούμε. Γύρω γύρω τα φανάρια υποθέτω και αυτά, ναι. Όλα τα όπου έχει τέτοιο, με το άλογο. Άρα, αφού ήθελε και το φιλαράκι, στο επόμενο επεισόδιο φέρνουμε το S2000. Το οποίο εκείνο κι αν είναι, φίλε, εκείνο το καημένο έχει να πληθεί κανένα εξάμηνο, μέσα έξω. Είναι το καθημερινό μου το καημένο, γι' αυτό δεν προλαβαίνω. Και ειδικά τώρα που τα κλειστά όλα, πού να πάω. Συγγνώμη, έχεις καθημερινό αυτό. Όχι, το S2000. Και δεν το πλένει. Φάτσα. Καμπριάδα, καμπριάδα. Η σωστή λέξη είναι καμπριάδα. Βγάζει με τη βούρτσα από τα λάστιχα. Είναι τα λάστιχα αυτά, γι' αυτό και δαιμονών και ξεραίνω. Δείτε τι βγάζει, μαυρίλα. Τώρα τα μέσα θα τα βάλουμε και ένα σπρέι που έχω. Δες εδώ. Ωρε φίλε. Σου πάρε φίλε, είσαι από το τρίβεις, το ακουμπάς. Είναι λάσπη και ρουφάει υποθέτω, έτσι. Οπότε μόλις το ρουφάει βρωμιά και τέτοια. Τέλος, τώρα που λέρωσε το πινέλα το ξάνθει. Η πόρτα μου παιδιά θέλει ρύθμιση, το βλέπετε που δεν κάθεται ακριβώς. Κανάσιο, κανάσιο έχει δουλειά. Γι' αυτό δεν κλείνει και καλά, την έχουν βγάλει. Έλα να πεις εδώ. Το μαύρο έγινε άσπρο. Τέλος, αλλιώς δεν το ξαναχρησιμοποιείς. Ναι, πρέπει να το πλύνεις, να μην κολλήσει πάνω η μπίχλα. Ξέπλυμα μετά. Ναι, φύγανε όλα. Φύγανε όλα. Τώρα είναι έτοιμο για να βάλουμε σφουγγάρι. Κατάλαβα. Έφυγε, φύγανε όλες τις κουτσιλιές και αυτά χωρίς να το βαρέσει κοντά με πολύ πίεση και να χαλάσει το βερνίκι. Για πες το μυστικό. Βάζουμε εδώ δύο κουβάδες, γασίτες. Τους έχουμε σημαντεμένους. Αυτός πάντα είναι ο βρώμικος, αυτός πάντα είναι ο καθαρός. Γεμίζουμε εκείνο μέχρι τη μέση, βάζουμε το σφουγγάρι με τις μικροίνες. Ρίχνουμε φάρμακο. Το σαμπουάν επάνω. Τώρα επειδή το δικό σου αμάξι δεν έχει κεριά και τέτοια, θα βάλουμε ένα φτηνό σαμπουάν. Ούτως ή άλλως δυνατά χημικά δεν έχω έτσι καλλιού. Οπότε με αυτό το πλένει και πλένει το σφουγγάρι στη σίτα, ξαναπλένει. Αυτό είναι τώρα στην πράξη. Είναι η μέθοδος με τους δύο κουβάδες. Εγώ χρησιμοποιώ τρεις κουβάδες. Δύο για το πλήσιμο για το αμάξωμα και ένα με εξάδι. Ναι, οι εξάδι βγάζουν πολύ βρωμιά γι' αυτό. Και τη μαυρίλα από τα τακάκια. Ισχύει. Άρα έχει εκεί μέσα το καθαρό, το σαπούνι βασικά. Παίρνει, πλένει με το σφουγγάρι. Ναι. Και μετά το ξεπλένει εκεί, το ξαναβάζει, παίρνει σαπούνι για να μην λερώνει το καθαρό νερό με σαπούνι. Φίλε, αυτά είναι το top, δηλαδή τη διεργασία. Λίγοι το κάνουν στα μαγαζιά αυτό. Κανεί δεν το κάνει. Φαντάσου μόνο που βάζει κάνω ένα καπιστάρι. Βέβαια δεν του αλλάζει ποτέ, έτσι. Εντάξει, ναι. Όχι, λίγοι και την τεχνική δεν κάνουν. Άντε, πες, δεν μπαίνει στον κουβά των 100 ευρώ που είναι Maguire's, αλλά... Στο σεμινάριο που είχα πάει για τα πλαισίματα... Α, έχεις κάνει και σεμινάρια για τέτοια. Είχε βάλει ενεργό αφρό, ήταν και ο Παναγιώτης. Και λέει, έλα εντάξει, αφού βάλαμε ενεργό αφρό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι... Σαν το τρίψιμο έχει. ...είναι ακριβό αυτοκίνητο ή το δικό μου, είναι ακριβό και τέτοια. Πες ότι είχα, ας πούμε, ένα παιδί που παίρνει 5-6 κατοστάρικα και έχει, ξέρω εγώ, ένα αυτοκινητάκι. Για να κυκλοφορεί είναι η περιουσία του. Ισχύει αυτό. Θα το γαμίσει. Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, αφού το λέρωσε, το σφουγγάρι το λέρωσε, το βάζει τώρα στον καθαρό. Το ξεπλένει εδώ. Στο δρόμο. Που έγινε ήδη βρώμικο το νερό, ας πούμε. Και μετά παίρνει από τον καθαρό. Παίρνει από τον καθαρό. Καινούριο σαπούνι. Τώρα πρώτα θα κάνουμε το επάνω μέρος του αυτοκίνητου. Για να πέφτουν οι βρωμιές κάτω, Και μετά θα κάνουμε το κάτω που είναι πιο γρήγορο. Ναι.
Και για να μην πέφτει ξανά μετά βρωμιά από το πάνω κάτω, υποθέτω. Ναι, το cross contamination. Ναι. Δηλαδή παίρνει τη βρωμιά από ένα σημείο και την πα αλλού. Ναι, εντάξει, το θέμα είναι ποιο το κάνει το κεραμικό. Το θέμα είναι ποιο το κάνει. Γιατί από ό,τι είδα αυτό θέλει κινήσει, οριζόντε, έλεγε και αυτά. Κομματάκι. Η εφαρμογή του κεραμικού είναι πολύ εύκολη. Και τι είναι το δύσκολο, πρέπει να κάνει αυτό πιο πριν. Αφού πάνε να το κάνει πιο πριν. Το πιο δεν είναι αυτό που κάνουμε σήμερα, α πούμε. Είναι αυτό. Ναι. Μετά το περνά όλο το αυτοκίνητο πυλό. Ναι. Μετά το γυαλίζει να έρθουν οι χοντρέ ή κρατζουνιέ υψηλέ, να γυαλίσει να γίνει τέλειο. Ναι. Και μετά περνά κεραμικό. Κατάλαβα. Δηλαδή. Μια σωστή, σωστή τοποθέτηση κεραμικού. Ωραία, άλλη ερώτηση που αυτή να ήθελα να το ρωτήσω πάντα σε ένα φίλο μάστορα, όμως όχι να μου πει αυτό που θέλει να μου πει για να μου πουλήσει. Κερί ή κεραμικό, έχει διαφορά στην αντοχή. Στο δικό μου το αυτοκίνητο. Ναι. Δείξω μία. Ναι, το ξέρω. Το αυτοκίνητο μου είναι έτσι πάντα. Ναι. Δεν το χτυπάει ποτέ ήλιος. Ναι. Δεν βρέχεται γιατί δεν το βγάζουμε βροχή. Ναι. Το έχω μέσα κλειστό κουκουλωμένο, οπότε δεν λερώνει. Ναι. Το πέρασα από τον Αύγουστο κερί και έχει ακόμα. Μάλιστα. Δεν είναι όμως και τέλειο, έχει μία-δύο μικρές γρατζουνιές. Okay. Εγώ προτιμώ να το περάσω κερί. Το κερί απλά λογικά φεύγει πιο γρήγορα, έτσι. Ναι, φεύγει πιο γρήγορα. Το κεραμικό είναι ουσιαστικά σαν το κερί, αλλά. Το κεραμικό δεν μπορεί να το κάνει τώρα. Ενώ το κερί, άμα το πλύνω με ένα σαμπάν που είναι με ψηλό πεθό, θα φύγει. Α, ναι. Ναι. Και το κεραμικό, δηλαδή, γιατί να θα το βγάλει, για να κάνει τρίψιμο. Ναι, άμα το τρακάρεις, κοίτα. Μάλιστα. Προστατεύει το κεραμικό από ελαφρώ γρατζουνιές, δηλαδή, άμα κουμπίσω εγώ τον blue jean μου πάνω και αυτά θα προστατεύσει. Από πολύ πολύ ψηλά πράγματα προστατεύει. Εντάξει, καλά, κάτι υπερβολές που λένε παίρνει το κλειδί, το τρίβει και. Εκείνο που προστατεύει. Είναι το. Μια ζελατίνα που βάζουμε. Ναι, την ξέρω, τη διάφανη. Κάνει, ξέρω εγώ, 3-4 χιλιάρια. Το ξέρω αυτό, αλλά και αυτό εμένα δεν με τρελαίνει γιατί ο Ρομπντάμ, ας πούμε, σε ίδιο αμάξ πήγε να το κάνει. Δεν ξέρω. Δεν μπόρεσε να. Η εφαρμογή παίζει ρόλο. Για να βάλεις σωστά τη λατρεία, πρέπει να ξύλω σε όλο μέσα. Να βγάλεις πόρτες, να βγάλεις καπό. Ισχύει. Να βγάλεις. Είναι μια διαδικασία σαν να βάλεις ένα αλλάξει χρώμα. Ναι, ναι. Απλά είναι διάφανη. Ναι. Ακόμη περισσότερο, γιατί αυτό είναι πιο χοντρό. Ναι, και αυτό φαίνεται. Το χρώμα, πολλές φορές, αν το στρετσάρεις ελαφρώς με πιστολάκι που το κάνουν, δεν φαίνεται. Σε αυτή είναι διάφανη, θολώνει. Οπότε είναι ακόμη πιο σκίσιμο. Είναι πολύ. Εάν η ζελατίνα που είναι να βάλεις έχει δύσκολη εφαρμογή, η διάφανη προστασία είναι πολύ δύσκολη. Συνήθως ναι. Ναι. Μιλάς κιόλας τόση ώρα που σε βάζω, κάτσε σταματάμε λίγο για να πάρει την άδεια. Κάτσε τώρα πως είναι ο βρώμικος που λέμε. Ο κουβάς. Ναι. Δες εδώ. Το σφουγγάρι. Ναι. Δεν έχει βρωμιά καθόλου. Ναι. Οπότε σημαίνει δεν λερώθηκε καθόλου. Ναι. Αυτό εδώ. Όλη τη βρωμιά την άφησε εδώ μέσα. Ναι. Αυτός εδώ είναι ο καθαρός ο κουβάς. Ναι, καθαρό. Τώρα δεν θα φάνει στο βίντεο. Ναι, καθαρό. Δεν είναι καθαρό. Αυτός εδώ είναι ο βρώμικος. Μαύρο. Δεν έχει μαυρίλα. Τώρα άμα τον αδειάσουμε θα φανεί. Ναι, ξέρω, ξεπληθώ. Κατάλαβα. Παίρνουμε τον τρίτο το κουβά, θα το έχεις καθαρίσει. Εφόσον δεν βγαίνει με το πιεστικό ναι, πέρα από αυτό, δεν θα φύγει ποτέ. Προθήκανε. Βάζουμε στα μέσα. Βάλε και σαμπουάν. Αυτό τώρα τι είναι? Αυτό είναι σαμπουάν απλό, είναι ένα φθηνό. Όχι, αυτά τι είναι? Αυτά είναι για να κάνουμε τις ζάντες. Το ένα είναι για το λάστιχο. Α, για τις ζάντες έχει τον τρίτο κουβά που είναι. Το ένα είναι για το εξωτερικό από το τέτοιο. Ναι. Και αυτό είναι για το μέσο. Κατάλαβα. Παλιότερα χρησιμοποιούσαν τέτοια. Τώρα πλέον χρησιμοποιούν μικροίνες όπως είναι αυτό εδώ. Το σπαθί. Σαμουράι, δεν έλεγε. Ναι, το είδα για αυτό. Σπαθί. Αυτό είναι ο τρίτος κουβάς. Μάλιστα. Μόνο για ζάντες. Τώρα οι μαύρες ζάντες θέλουν λίγο προσοχή παραπάνω. Γιατί όταν είναι βρεγμένο δεν καταλαβαίνεις τη βρωμιά που ακριβώς είναι. Με το που στεγνώσει φαίνεται. Αμεσένα η αυτή είναι μακριά η μία μικρή. Και αυτό είναι καλό. Τύπ για να σώσεις το πιεστικό σου το σβήνεις. Α, βγάζεις δεν αφήνεις πίεση. Και δεν χαλάει ποτέ. Πόπλα χάσα. Την έβαλα περίπου. Πάντα τα κουνάς.
Η λεγκέρα μένα ποτέ δεν με τρελάνε εμφανισιακά. Το έχω ξαναπεί αυτό. Και? Η λεγκέρα, αυτές οι ούλτρα λεγκέρα. Ναι, αλλά. Εμένα μου αρέσουν και τα καταλαβαίνω. Ναι, εντάξει, πρακτικά εσένα σε βολεύουν. Αλλά είναι πολύ καλή ζάντα. Πανάλαφρη, αντοχή. Δηλαδή την είχε πάνω και λέω τώρα τι να αλλάξω. Δηλαδή αμαρτία τώρα να βγάλω τη λεγκέρα για να βάλω, ξέρω εγώ, Japan Racing. Έτσι ως μαύρες δεν φαίνεται και τίποτα. Αλλά είναι ωραίες σαν ποιότητα. Το, δεν μ' αρέσουν πολύ άκτινες εμένα. Οι πολύ άκτινες δεν μ' αρέσουν εμένα, ρε, σαν design. Η ναι, μάλλον από κάτω το χρώμα και εκεί την έφαγε και χτύπησε κάπου. Κάποιες μία τις βάψω. Ναι, yeah, γι' αυτό είναι το σπαθί. Φτάνει στη ζάντα μέχρι τέρμα. Κατάλαβα. Ναι, γιατί βλέπεις αυτή που κάνουν πανάκι, μόνο μπροστά την κάνουν και πίσω μετά το στεγνός είναι σαν να μην πλήθηκε. Ενώ αυτό το σπαθί φτάνει μέχρι πίσω. Η ζάντα έχει και βάθος μέσα, παιδιά. Τώρα εσένα είναι, τι λέει, 2,75. Ναι. Άρα είναι μεγάλη. Νομίζω 8,5 είναι. Έγινε αμάξι. Γάμισε τα φίλε. Πίστεψε με, σε νιώθω. Μπαίνω μέσα στο αμάξι και βγαίνω και βογκάω. Έβλεπα ένα βίντεο. Και με λένε παιδιά στα μηνύματα, λένε ρε φίλε, λέει βογκάω στα μπαινοβιές. Λέω ακούγεται στην κάμερα, λέω τι να κάνω, λέω μου βγαίνει. Ενώ πέρσι όταν ακόμα πήγαινε γυμναστήριο και ήμουνα και κιλά πιο κάτω κι αυτά, άνετος. Έμπαινα, έβγαινα. Στο είδα το μικρό. Ναι. Καλή φάση αυτή. Κανένας δεν τρίβει το λάστιχο μέχρι στιγμής. Είναι λίγο πιο σκληρό αυτό. Και το λάστιχο θέλει να φύγει βρωμιά από πάνω. Δείτε τι βγάζει, δείτε. Μέστε, μέστε. Βλέπετε. Κανένας δεν πλένει το λάστιχο. Σου πετά ένα γυαλιστικό πάνω και καλύπτουν τη βρωμιά. Αυτά αυτό είναι από εδώ. Τρία διαφορετικά τέτοια. Τέσσερα. Έχω πια να πω. Μάγκες. Έτσι γίνεται στη δουλειά. Μετά παίρνεις το, άμα έχεις και καλλιτεχνική φύση. Ναι. Παίρνεις αυτό το πινέλο. Σηκώνεσαι γιατί σε μοτρός. Θέλω να δεις, κάνεις τα μπουλόνια. Αυτά είναι με τρίχες. Τρίχες αλόγου. Ναι, αλλά είναι λίγο πιο σκληρό. Αυτό το έχω για το φίλε, γι' αυτό το λένε detailing. Πλάκα, πλάκα, ναι. Να κάνω... Τι θα κάνω μου φίλε, κανένας δεν μου την καθαρίσει ποτέ έτσι. Ό,τι πιάσει με το πιεστικό. The Crusher. Έτσι. Κάρα, γιατί και στην καράζα. Εντάξει. Το καλό είναι ότι αυτό είναι έτοιμη. Το κακό είναι ότι έχει άλλες τρεις. Ναι, αυτό θα σε ρωτήσω. Έχει αυτό εδώ το λίγο το δοντάκι. Όπως είναι το τακάκι πριν το περάσεις και το τρως στον τροχό. Στην άκρη του. Στον τροχό στην πέτρα, έτσι. Λίγο από τη μία και λίγο από την άλλη και πατάει ακριβώς. Ωραία, κάτι άλλο θα ρωτήσω τώρα. Γιατί μου το ρωτήσαν κιόλας και η γνώμη μου, από όσο έχω ψάξει και έχω διαβάσει, είναι για τους δίσκους, τις δισκόπλακες, τις διάτριτες. Ναι. Για μένα είναι no-no, γιατί οι περισσότερες απλά είναι κανονικός δίσκος που τους τρυπάνε με κάποιο τέτοιο και κάνουν τις τρυφούλες. Υποτίθεται για να αερίζεται καλύτερα, για να περνάει αέρος από εκεί μέσα. Αλλά κάνουν μικρορογμές κατευθείαν. Δηλαδή και γνωστές εταιρείες που βγάλανε OEM τέτοιες Porsche και αυτά που βγάλανε κάποιο, ένα διάστημα OEM τρυπητούς δίσκους, κατευθείαν ραγίζανε, κάνανε μικροραγίσματα. Εντάξει, κοίταξε. Στην ουσία αυτό είναι η αυτοκίνητα που μπαίνουν σε πίστα. Ναι, να μην ζεσταίνουν τόσο πολύ. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, στον δρόμο τώρα για μένα δεν μπαίνει εδώ. Καλύτερα πάρε. Αν είχε κανονικές και μπαίνει για σένα, όταν μπαίνει στην πίστα, δεν χρειάζεται. Μπορεί να του χαλάσουν κιόλα. Το θέμα είναι ότι. Όταν μπαίνει σε πίστα, ακόμα και κεραμικέ. Ναι. Κεραμικέ δεν έχει, δεν αλλάζει τα καλλιτέχνια. Σχεδόν ποτέ. Δίσκου δεν αλλάζει ποτέ. Έχει χώρο ζωική. Αλλά όταν μπαίνει σε πίστα, τότε χαλά. Γιατί έχει πολύ απότομη αύξηση θερμοκρασία. Ναι. Οπότε, άμα είχε εκείνο τέτοιε δισκόπλακε, θα πρίζονται. Έλα. Η χαραχτή είναι για μένα καλύτερη λύση, αν και δεν βοηθάνε στην αερίσμα τόσο πολύ. Απλά καθαρίζω τα κάκια από τις επιφανειακές τέτοιες πιο πολύ. Αλλά στρώνω το τακάκι πιο γρήγορα. Να ξαναμάχει το εργοστασιακό,
Αλλά διάτροι τους με λέτε όλοι γιατί δεν βάζει, γιατί δεν βάζει, γι' αυτό. Γιατί είναι πολύ prone σε μικρορογμές. Επειδή έχει τις τρύπες. Και επίσης στην Ελλάδα τώρα το κυκλοφορείς έξω στο αμάξι. Okay. Περνάς σε μια λακκούβα. Βρέχεται. Ξαφνικά φρενάρεις και αυτά. Ή είναι ζεστή. Περνάς τη λακκούβα και κάνει τα κράου. Και... όπου έχει τις τρυπούλες κάνει μικρορογμές. Θα δείξω φωτογραφίες στο ίντερνετ. Πολύ πολύ εύκολα. Δεν είναι για χρήση για μένα έξω. Όταν είναι κάτι που δεν είναι εργοστασιακό. Ναι, αυτό σου λέω τώρα. Τώρα εσένα το αυτοκίνητο σου είχε κάποια όροπα και το κάνει κάποια άλλα. Εντάξει. Εκεί πέρα φαντάζομαι ότι η εταιρεία για να κάνει αυτοκίνητο κάνει μελέτες. Ναι, ναι, ισχύει, εντάξει. Κοίταξε, τα φρένα μου τώρα με τα τακάκια αυτά βελτιωθήκαν πάρα πολύ και τα σωληνάκια. Αλλά πάλι είμαι οριακά με την έννοια ότι εντάξει, θα γούσταρα να έχω. Έχει και 500 ευρώ. Ναι, ισχύει. Αλλά να σου πω κάτι, τα άλογα είναι απλά η τελική τη διάνυση πιο γρήγορα αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι. Πιο απότομα σε. Πιο γρήγορα ξεκινάει, πιο γρήγορα να σταματάει εδώ. Εντάξει. Ναι, ναι. Τώρα που έφυγε η βρωμιά και φάνηκε το Spirit R, το αυτοκόλλητο. Το αμάξι, παιδιά, δεν είναι Spirit R. Γιατί Spirit R είναι τα τελευταία. Με ρωτάτε όλοι για μένα Spirit R. Αριστεροτήμενο Spirit R δεν υπάρχει. Άρχισε τα FD. Τα Spirit R είναι τα 1000 τελευταία αμάξια που βγήκαν από το εργοστάσιο. Το 2000-2001 ποτέ έκλεισε παραγωγή. Τα 1000 τελευταία αμάξια που έβγαλε η Mazda τα ονόμασε Spirit R. Και επειδή δεν κυκλοφορούσε το αμάξι τότε πια ούτε Αμερική ούτε Ευρώπη, ήταν όλα δεξιοτήμωνα. Για την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Δεξιά έχουν στην Ιαπωνία. Ναι, ναι. Γι' αυτό όλα τα σούπρα. Ναι, 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 όντως. Και γι' αυτό είναι πιο σπάνια τα αριστεροτήμωνα όλα αυτά. Και έχουν διπλάσει τιμές και το σούπρα και το εφτάρι. Γιατί ας πούμε βγάλανε. Πόσο ήταν, 12.000 νομίζω αριστεροτήμωνα και άλλα 60 δεξιοτήμωνα. Είναι ένα προς 6 αναλογία. Και... εκεί πέρα έχουν και διαφορετικές κανόνες με τα. Εκεί δεν πάει. Τα τέλη δεν είναι με τα κυβικά, είναι το μέγεθος το μαξιού. Ναι, έχουν και διαφορετικά με τους ρύπους. Ναι. Οπότε απλά έχω, είναι το look ουσιαστικά γιατί το Spirit R είχε άλλες ζάντες βέβαια. Αλλά είχε τον προφυλακτήρα από το 99 spec, την αρτομία από το 99 spec. Δηλαδή τα ευρωπαϊκά θα δείχνουν μια φωτογραφία διαφορετικά. Ο προφυλακτήρας είναι πολύ διαφορετικός, δεν έχει τις αραγωγούς αυτούς. Και μετά στην Ιαπωνία που συνέχισε να βγαίνει το αμάξι. Κάποια στιγμή το 96, νομίζω 98, αλλάξανε το design και βάλανε αυτόν τον προφυλακτήρα και αυτή την αρτομή. Ενώ τα ευρωπαϊκά και τα αμερικάνικα που βγαίναν μέχρι το 94 ήταν διαφορετικά. Θα σας δείξω φωτογραφίες. Εμένα ουσιαστικά είναι ένα 99 spec με τα αυτοκόλλητα Spirit R. Ή έστω Spirit R look. Μόνο οι ζάντες δηλαδή είναι διαφορετικές. Υπάρχει ένα αριστεροτήμωνο Spirit R, για να τα λέμε όλα, το οποίο το έκανε δώρο η Mazda στον πρόεδρο της Mazda της Αμερικής το 2001. Είναι ένα κίτρινο, να δεν κάνω λάθος, να θυμάμαι καλά. Και είναι το μοναδικό αριστεροτήμωνο Spirit R που βγήκε από το εργοστάσιο. Όλα τα άλλα 999 είναι δεξιοτήμωνα. Και μάλιστα εκείνο που το είχε. Δεν το κυκλοφορούσε πολύ ο τύπος. Έχει ελάχιστα, πολύ ελάχιστα χιλιόμετρα στην Αμερική. Τι πατάκι, παιδιά, δείτε. Μαύρα. Σαν καινούρια. Έχω μια διχρωμία εδώ, γιατί έχει βαφτεί το αμάξι. Έξω τον προφυλακτήρα τον πίσω. Ήταν σε ένα βαφέ άλλο παλιά και έχει διχρωμία. Θα διορθωθεί κάποια στιγμή, θα πάω στον κανάση μου το διορθώσει όλο μου. Το κάνω από πάνω ένα πέρασμα. Να γίνει καθρέφτης όλο το αμάξι. Αλλά να τελειώσω πρώτα με τα FC. Ο Μάστορας είπε ξέπλυμα, στέγνωμα και ξεκινάμε το μέσα. Έδειξε λίγο. Βάζει εκεί το όπλο του. Ρουφάει νερό. Εκεί πέρα ναι, έχω το καινούργιο της Μουγκουάης με τις μικροίδες. Αλλά έκανα χθες το πόρσο και εγώ μια φορά το κάνω, μετά τα πλένω. Ναι. Καθαρή είναι τώρα, αυτά τα σημάδια που λες είναι πια έχουν μπει. Αυτά δεν φεύγουν. Έχουν ποτίσει μέσα, αφού δεν φεύγουν πιεστικό και πλύσιμο. Τώρα είμαστε στο στέγνομα, ε. Ναι. Παίρνει τα χοντρά με τις μικροίδες με αυτήν την πετσέδα και μετά αέρα. Ναι, αυτή δεν είναι μικροίδες, αυτή είναι. Αυτή είναι απορροφητική. Δεν ξέρω τι είναι.
Βετέξ. Είναι το μεταξύ είναι πιο ακριβή από την Ελλάδα. Σοβαρά. Και να ρωτήσω εγώ τώρα, ας πούμε, π.χ. γιατί δεν το στεγνώσουμε αέρα κατευθείαν. Για να μην μείνουμε. Θέλει πετσέτα. Θέλει πετσέτα να πάρει τα χοντρά. Απαλά, απαλά. Κατάλαβα. Δηλαδή, άμα πάρει την πετσέτα τώρα, θα σε δείξω στο τζάμπι. Το τζάμπι δεν είναι κανένα και παθμίγωνο. Άμα πάρει την πετσέτα και αρχίσει έτσι. Ναι, θα κάνει γραμμή. Ό,τι βραμιά έχει, την κάνει κύκλου. Ναι. Βάζει την πετσέτα, τραβάει τη τέτοια, το νερό. Θα πεθάνω. Στα αποκατάμια. Με φάγατε. Τα πλαστικά αυτά που είναι κάτι βινιλίου που κάνουν έτσι και πετάνε το νερό. Ποια? Γρατζουνάνε, χαλάνε, κάτι σαν, φέτε, σαν μαχαίρια. Όχι, ρε, όχι. Όχι, ρε. Όχι, ρωτάω τώρα, εγώ δεν ξέρω. Θες να είπες, εγώ το κάνω με το σουίπερ και... Το σουίπερ το κάνω να φύγει σκόνη, ρε φίλε, χωρίς να πατάω. Όχι, όταν έχει σκόνη το κάνεις μόνο με αφρό. Το πλήσιμο που πληρώνεις από έξω σε ένα μαγαζί που το κάνει μόνο με τον αφρό είναι ανέχει. Ωραία, σκόνη. Ερώτηση τώρα. Α, ναι, οκ. Okay. Άμα τώρα το έχει φρεσκοπλύνει δύο μέρες και ξέρω εγώ. Πας και γίνει άσπρο επειδή πέρασαν φορτικά έξω με σκόνη. Οκ, okay, λέμε τώρα. Ναι. Και αν έχει ρίξει και κερί, που είναι μια αλφα προστασία, δεν μπορεί να κάνει ένα με το σουίφερ να φύγει σκόνη μόνο με το σουίφερ. Θε πλήσιμο κατευθείαν δηλαδή. Ναι. Έστω νερό να το φύγει νερό έτσι το. Τίποτα. Καλά, χαίρομαι πολύ. Δηλαδή και τα μαγαζιά που είναι με ατμό. Ναι. Γιατί λένε, α, το κάνει με ατμό. Το κάνει με ατμό γιατί δεν βγάζει άδεια πλυντηρίου. Καταλαβες. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι στο κέντρο συνήθω τα μαγαζιά που καθαρίζουν με ατμό. Έχω δοκιμάσει το. Κατάλαβα. Για τα νερά και για αυτά, το κάνουμε ατμό. Το έζω 1000 είχα κάνει πέρσι με ατμό, πρόπερσι πότε ήταν. Εντάξει, το μηχανοστάσιο φίλε βοήθησε πολύ ο ατμό, έγινε καινούριο. Έχει τρόπους από μέσα να το κάνει και από το τέτοιο, το τορνέι. Ναι. Τώρα εγώ δεν το έχω εντάξει. Next time. Έχουμε το S. Αν καθαρισμό για να κάνει το μοτέρ, να κάνει το εσωτερικό που είναι πολύ βρώμικο. Το τορνέιντο τι είναι, φαρμακό. Τορνέιντο, όχι ένα πιστόλι, άμα πατήσει το κούμπι τορνέιντο, βάλω μια φωτογραφία στο βίντεο. Οκ. Τορνέιντο, yo! Του σηκωθήκανε ολοκαθαριστήρες όλοι. Ο πίσω είναι σαν κεραία, εντάξει. Ναι. Αλλά έχει και πίσω, αλλά τα περιστήρια σου γίνεται πλέον δύναμη. Τα βγάζουν κιόλας, εγώ με βολεύει φίλε, γιατί εντάξει. Εντάξει, όταν βρέχει πολύ και ρίχνει εδώ, που λένε όλοι τρέχεις γρήγορα και θα φύγουν, δεν φεύγουν γιατί άμα καταλαβαίνεις... Δεν φεύγουν μπροστά. Ναι, καταλαβαίνεις ότι εδώ δεν πλησιάζει ο αέρας φίλε. Θες να σου περάσω και ένα στο τζάμπι μπροστά να μην ξαναχρησιμοποιήσεις για ολοκαθαριστήρες. Ναι, θέλω. Αλήθεια ένα... θέλω και το ψάχνα καιρό να βρω τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Γαμάει. Γιατί εντάξει. Πήγαινα με το Πόρσε στον δρόμο και έβλεπε στον άμμο ψυχοκαταριστήρι. Ναι, και εσύ. Τί... Και δεν μένα έχουμε. Ήθελα να ψάξω τι μπορώ να βάλω γι' αυτό. Έψαχνα κάτι χημικά, αλλά δεν ξέρω. Εκεί. Ποιο? Εκεί το μικρό. Δεξιά. Το πράσινο. Α, το... αυτό. Αυτό. Ναι, για σήκωσε το. Clear view, ναι, ρε. Αυτό. Σόπα, ρε. Εγώ το θα βάλω με γυμναστικά. Ερώτηση από μέσα αν το βάλει αυτό. Όχι. Για ξεθάμπομα, αλλά μην θα μπουν εύκολα τα τζάμια. Α, ναι, θέλω γιατί από μέσα έχουν να πληθούν. Το μπαρμπρίτ μπροστά είναι. Το μπαρμπρίτ μπροστά, το οδηγό είναι το δύσκολο. Κάνει με το δάχτυλο και βγάζει γραμμή. Ωραία, πάντω μία πίσω είναι στενά. Ναι. Λοιπόν, έχω. Όχι challenge. Θα πληρώσω. Απλά. Επειδή έχω βαρεθεί τόσα χρόνια να ψάχνω την κονσόλα. Την έχω βρει, τα πλαστικά τα έχω βρει σε carbon, θα τα παραγγείλω. Δεν βρίσκω αυτό. Αυτό είναι ξεχωριστό κομμάτι, είναι αλουμινένιο εδώ σε μένα. Αυτό, το πλαστικό. Είναι όλο μαζί με το χερούλι, εδώ. Είναι ένα κομμάτι. Θέλω, αν κάποιο μέλος βλέπει και ασχολείται με carbon ή ξέρει κάποιον που ασχολείται με carbon, όχι να μου το ντύσει, θα το βγάλω εγώ, το κομμάτι, από κάτω δεν έχει, έχει τρεις βάσεις, δεν έχει κάτι τρελό. Και θέλω να του στείλω το κομμάτι αυτό και από την άλλη μεριά αυτό και να μου το κάνει αντίγραφο σε κάρμπον. Να μου πει τι χρειάζεται από χρήματα. Και από εδώ αυτό. Αυτά ο αργογός βγαίνει. Αυτό βγαίνει. Αυτό βγαίνει. Δηλαδή
Και αυτό βγαίνει. Ουσιαστικά του πηγαίνω εγώ το σκελετό. Αυτό εδώ έχει σπάσει, ένα καπάκι. Το καπάκι δεν το θέλω, το έχω. Καινούριο σε κάρμπον. Θέλω μόνο το υπόλοιπο, να βλέπετε. Αυτό εδώ. Το... Αυτή την κονσόλα. Θα το βγάλω εγώ αυτό. Είναι καλό το δικό μου. Θα δει και τις βάσεις από μέσα και θέλω να μου κάνει αντίγραφο αυτό και το άλλο. Αυτά τα δύο κομμάτια. Με το χερούλι αυτό. Το χερούλι είναι μονοκόμματο κομμάτι. Δεν θέλω να είναι. Το μόνο που θέλει μετά είναι εδώ τρυπούλα για το. Και αυτό βγαίνει για το διακόπτη. Όποιο μέλος ξέρει, κάνει ή ξέρει κάποιον που κάνει, αν μπορεί να μου γράψει. Βγάζουν. Χωρίς διαλυστικό, χωρίς τίποτα, δες πως είναι το λάστιχο. Μα αυτό σου λέω, κανένας δεν μου έχει πλύνει το λάστιχο ποτέ. Δηλαδή, παιδιά δεν έχει βάλει διαλυστικό. Ξέρεις πόσες φορές έχω πλύνει κάπου το αμάξιο και ήταν γυαλισμένο και το λάστιχο ήταν γύρω γύρω θαμπό και χαλούσε όλο το αμάξι. Αν είναι πρόβλημα και ρίξεις το γυαλιστικό. Ναι. Στην ουσία κρατάς τη... με το γυαλιστικό. Ισχύει. Δείτε εδώ πως γυαλίζει το λάστιχο χωρίς να έχουμε βάλει. Εγώ πέρα αυτό είναι πανάκι που το έχω μόνο για τις άντες. Ενά, αυτές είναι οι details, γι' αυτό και λέγεται detailing. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που δεν κάνουν οι περισσότεροι. Πώς γυάλισε δείτε. Και έχουμε ακόμα. Κούραση εδώ, κούραση, μπουγατσούλα. Κούραση. Τώρα έχουμε αυτό που είναι για τα τζάμια. Ναι. Και τη μικροίνα που είναι για το σκουπίσι και το χαρτί είναι καλό. Είναι το τι είναι. Αυτή είναι πετσέτα με μικροίνες, αλλά είναι για τζάμια. Okay. Για σπρέι που παίρνεις για να πλένεις τα τζάμια έχει, ξέρω, κάποιες επώνυμες τρεις. Όχι, Άζαξ και τέτοια. 6, 7, 8 ευρώ. Θα πας στο σούπερ μάρκετ και θέλεις Άζαξ που λέμε, χωρίς αμμονία. Α, okay. Πώς το ξεχωρίζεις, δεν καθίσεις να διαβάζεις, είναι το πιο φτηνό. Α, okay. Αυτό σου έχει 80 λεπτά. Εντάξει. Δεν θες να έχει αμμονία. Okay. Τώρα το καθαρίζεις με αυτό. Θα γίνει μαύρο τώρα και θα κλαίω. Μαύρο. Σοβαρά. Τσάμι σου λέμε. Εντάξει, λίγο. Εντάξει. Μετά με αυτό εδώ, παίρνεις τα τελευταία. Και μετά βλέπεις. Και μετά βλέπεις. Όντως. Τι βγάζει έτσι. Έχει διάφορους τρόπους εκεί εδώ κερνάς. Την άλλη πλευρά. Αυτό είναι παλιό αυτοκόλλητο. Κάντε το λίγο μπας και το πιάσουμε μικρόνες και το βγάλουμε. Το παλιό αυτοκόλλητο το βγάλουμε μετά. Ό,τι θες να κάνω θα μου πεις και υπάρχει τρόπος για όλα. Εντάξει. Παιδιά, το Hyper Rotary το αυτοκόλλητό μου έχει αντέξει ακόμα. Πλησίματα, τρυψίματα, ό,τι θες έχει αντέξει. Δεν το χτυπάς τόσο δυνατά για να το βγάλεις. Βγαίνει, όχι, βγήκε καλό. Και έχει και, και δείτε, έχει και πολλές. Βλέπετε ότι έχει και πολλές μύτες και αυτά που είναι δύσκολες. Και όμως έχουν μείνει πάνω. Δηλαδή... Το αυτοκόλλητο να το βγάλεις για να βγάλεις και την κόλλα. Ναι. Θέλει συγκεκριμένη κατάσταση. Ναι, ναι. Είναι τζάμι και δεν έχει βερνίκι, είναι λίγο πιο εύκολη η φάση. Γιατί αν θα βάλεις το βερνίκι, πώς το λένε, θα βάλεις βενζίνη που λέει βάλει σε λίγη βενζίνη και βγάλει το, μετά το βερνίκι θα θολώσει. Ναι. Εδώ θα ξεθολώσει δύσκολα. Τώρα εδώ δεν θα ρίξω πάνω γιατί έχουμε τα πάνελ αυτά. Ναι, στο πανέλ. Αυτό θα σου λείπω τώρα κάτι. Το βλέπεις που φαίνεται προς το γκρι, το μαύρο. Ναι, βρωμιά στα τζαμιά. Αυτή είναι βρωμιά που έχει πάνω το πάνελ. Ναι. Και έβαλες από πάνω κρέμα. Ναι. Οπότε αυτό τι έκανε, είναι η βρωμιά από κάτω. Και την παγιδεύσει. Και είναι παγιδευμένη από πάνω με ναι, το καθαριστικό. Τα ξέρω αυτά, αλλά δεν ήξαμε τι να το πλύνω και να το κάνω. Το κάνουμε, αν μου δείξει. Τι ήθελα να ρωτήσω κάτι τώρα. Α, μάγκες, με ρωτάτε για αυτοκόλλητα. Hyper Rotary και Resurrection Garage και μπλούζες. Τις ετοιμάζω τώρα που ανοίξω τα μαγαζιά. Ετοιμάζω. Σε μια εβδομάδα λογικά θα έχω κάποια δείγματα να δείτε και θα βρω τρόπο κάποιο e-shop κάτι να τα βάλω εκεί και όπως είναι παραγγέλνει. Να μην παίρνω εγώ λίστες τώρα από το κανάλι γιατί. Θα υπάρχει e-shop, μπορεί να είναι κάποιο συνεργάτη, κάποιο e-shop κάποιου που πουλάει ήδη μπλούζες και να βάλω και τα δικά μου σχέδια και αυτά. Και όποιο θέλει, θα μπαίνει να πάρει και Hyper Rotary και χρώμα, διάφορα, θα διαλέγετε χρώμα, μέγεθος, τα πάντα όλα. Χούντι και t-shirt. Και θα είναι ραφτά. Το τζάμι? Ναι, το μέσο. Πω, ναι, τα μέσα σου λέω σπάνια τα πλένω. Γι' αυτό δεν βλέπω τίποτα. Καλά είναι και το τέτοιο από μέσα τώρα, είναι και η μεμβράνη. Η μεμβράνη τα έχει κρατήσει. Σε
Αυτό έπρεπε. Ναι. Βλέπεις. Ναι. Τέλος, θα γίνει αμάξι. Τώρα αυτό έχει 4 πλευρές. Μετά θέλω μια τρύπα να το βάλω μέσα. Να το καλύψω και έτσι, να μην ξαλερώσει. Το βάλουμε εδώ από κάτω. Έτσι. Εδώ τι έπαθε, γρατζουνιά.